Καλημέρα. Για να δούμε τη συζήτησή μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε από, από την χθεσινή είδηση, η οποία προέκυψε, κύριε Πλεύρη. Εδώ στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εδώ, να έχει συντακτών. Η οποία λέει, είναι έρευνα που καταγράφηκε και στο δελτίο ειδήσεων του Open εχθές. Λέει, 97,7% διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ πέθανε. 72,7% διασωληνωμένων εντός ΜΕΘ πέθανε. Και έχουμε σύν 64% θνητότητα στην επαρχία σχέση με την Αθήνα. Και είναι μελέτη του κυρίου Λίτρα και του κυρίου Τσιόδρα. Κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ? Είναι μελέτη του κυρίου Λίτρα, δεν είναι του κυρίου Τσιόδρα. Μόνο του κυρίου Λίτρα. Τα μόνο στοιχεία είναι, Λίτρα, ναι. Εδώ έτσι όπως περιγράφεται η μελέτη, είναι συντριπτικά. Για του κυρίως για τους εκτός ΜΕΘ ασθενείς. Πάμε να δούμε τα στοιχεία λοιπόν τώρα. Ναι. Τα στοιχεία, ο κύριος Λίτρας τι έχει κάνει και όποιος διαβάσει τη μελέτη του θα το δει. Κάνει μία στατιστική αναφορά των στοιχείων και καταλήγει ότι τα αίτια της θνητότητας θα πρέπει να αναζητηθούν από άλλη μελέτη. Τι δείχνουν τα στοιχεία στα στατιστικά? Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι όταν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, οι πιθανότητες να πεθάνει είναι πολύ περισσότερες από το να επιβιώσει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να μην διασωληνωθεί κάποιος? Να έχει προστατευτεί. Ο κύριος Λίτρας λοιπόν στην ίδια του τη μελέτη αναφέρει και απαντά σήμερα το πρωί στο tweet του κυρίου Πολάκη, ο οποίος δεν κατάλαβε τη μελέτη και λέει ότι πέθαναν οι ανεμβολίαστοι το ίδιο με τους ανεμβολιασμένους, ότι από αυτούς οι οποίοι διασωληνώθηκαν, επειδή ακριβώς ο εμβολιασμός παρεμβαίνει στον παράγοντα να μην κατέβει νόσος στους πνεύμονες και να μην χρειαστεί διασωλήνωση, ήταν στην πραγματικότητα το όπλο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν που είχαμε 55% μόλις εμβολιαστική κάλυψη, ναι, φτάσαμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με πολύ δύσκολα μέτρα υποχρεωτικότητας που πολλοί τα χαρακτηρίσαν αυταρχικά και είχαν και πρόστιμο και είχαν αναστολή κόσμος εργασία και είχε αδυναμία πρόσβαση. Μισό λεπτό. Ήταν όλοι ανεμβολιαστοί όμως. Κύριε Στάθη, όλοι όταν πια φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί κινδυνεύει. Αναλογικά η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώθηκαν αναλογικά ήταν ανεμβολίαστοι. Ερώτηση, όταν πια φτάσαμε, ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ένα πράγμα θα σας πω για να καταλάβετε, ναι, όχι κύριε Στάθη, γιατί αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε. Όταν φτάσαμε στο 80% πλήρως εμβολιασμένων κόσμου, τότε προφανώς οι ανεμβολιαστοί με τους ανεμβολιασμένους διασωληνωμένους πάλι είχαν αναλογία 80-20 ανάποδα. Δηλαδή το 80% των διασωληνωμένων ήταν από το 20% των ανεμβολίαστων. Ερώτηση. Άρα, αυτή η μελέτη, θα μου κάνετε τις ερωτήσεις, παρακαλώ, να παρακαλώ. Αυτή η μελέτη δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Το κρίσιμο ήταν να μην διασωληνωθεί κάποιος και έπρεπε να εμβολιαστεί και σήμερα που έχουμε 80 διασωληνωμένους έναντι 700 που είχαμε φτάσει το χειμώνα, με τα ίδια κρούσματα, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμβολιασμένοι. Μία ερώτηση για να πάμε στον κύριο Τζανακόπουλο. Έχουμε παραπάνω θνητότητα στις ΜΕΘ. Στις ΜΕΘ, δυστυχώς στις ελληνικές, την τελευταία 20 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη θνητότητα σε όλες τις ασθένειες, διότι η χώρα μας έχει διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμόξεων μέσα στις ΜΕΘ από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλο. Όταν έχεις διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμόξεων, που με τις μελέτες που έχει κάνει ο ΕΟΔΗ, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Λίτρας, ότι πρέπει να ερευνηθούν, τα ερεύνησε ο ΕΟΔΗ. Και σε ποσοστό άνω του 70% συμπολιτών μας, υπήρξαν νοσοκομιακές λοιμόξεις που υπάρχουν σε ελληνικές ΜΕΘ. Ωραία. Και έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ποιος είναι ο βασικός στόχος λοιπόν? Να μην φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί. Σωστά. Λέει όμως ο κύριος Καπραβέλος εδώ. Ναι. Λέει ο κύριος Καπραβέλος εδώ το πρωί στην εκπομπή Ανοιχτή Επικοινωνία. Η έρευνα λέει την αλήθεια. Αυτή είναι, δεν γίνεται να επιβιώσεις αν διασωληνωθείς εκτός ΜΕΘ. Κυρίως για το εκτός ΜΕΘ. Θυμίζω τον πολιτικό σάλο που είχε προκληθεί με μια δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Κύριε Στάθ, και αυτό θα σας το απαντήσω. Βλέπετε ότι η διαφορά του κύριου Λίτρα είναι 72-99. Η επιλογή του κόσμου που θα διασωληνωθεί είναι η ιατρική πράξη. Αντιστοίχως, αυτό που δεν κάνει η μελέτη και το κάνει ο ΕΟΔΗ
είναι ότι στο προσδόκιμο επιβίωσης, κύριε Στάθη και κύριε Καμπουράκη, ακόμα και για την είσοδο σε ΜΕΔ διασωληνωμένου, εκτιμάται. Δηλαδή, όταν έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΔ και αδειάσει κρεβάτι ΜΕΔ, αυτός που θα μπει θα είναι, με βάση ιατρικά και μόνο στοιχεία, αυτός που έχει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Άρα, εκ των πραγμάτων, η διασωλήνωση είναι πολύ σημαντική, η ΜΕΘ να μπει είναι σημαντική, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μην φτάσει ο άνθρωπος να διασωληνωθεί. Και το κρίσιμο σημείο, γιατί και το 72% σε πλήρη κάλυψη. Κάτσε. Ελάτε, κύριε Τάκη. Δεν λοιπόν, σας άκουσα. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι η μελέτη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο γνωρίζαμε από πέρσι. Θυμάστε ότι στην Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ και εντός ΜΕΘ παρουσιάζουν διαφορετικά ποσοστά θνητότητας. Και τότε είχε προκληθεί μια πολύ μεγάλη πολιτική σύγκρουση, βγήκε η πρώτη μελέτη, τώρα έρχεται η δεύτερη μελέτη και στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της πρώτης. Ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα? Πρώτον, ότι μάλλον τι αναδεικνύεται, 97,7% των ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ έχασαν τη ζωή τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταρχάς η κυβέρνηση έλεγε ψέματα ότι φτιάχνει μονάδες εντατικής θεραπείας ή κλίνες εντατικής θεραπείας. Το μόνο το οποίο έκανε ήταν να φτιάχνει κρεβάτια με έναν αναπνευστήρα για να μπορεί να διασωληνώνεται κόσμος και στην πραγματικότητα να οδηγείται στο θάνατο. Άρα λοιπόν, η όλη προπαγάνδα της κυβέρνησης περί της δημιουργίας κλινών ΜΕΘ αποδεικνύεται ψευδής. Είναι υγειονομικό έγκλημα, κύριε Ιδάκοπουλο, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όπως λέτε. Πρώτο στοιχείο που θέλω να καταθέσω. Το δεύτερο στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τη διασωλήνωση εντός ΜΕΘ, έχουμε ποσοστά υψηλότατα, τα οποία είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τη θνητότητα που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λόγω λοιμόξεων. Δεν είναι λόγω λοιμόξεων. Δεν είναι λόγω λοιμόξεων. Αλλά είναι λόγω ελλιπούς προσωπικού, είναι λόγω ελλιπούς περίθαλψης, είναι λόγω έλλειψης γιατρών και νοσηλευτών. Δεν έχει να κάνει με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, διότι αν θέλετε αυτό το υπερδιπλάσιο ποσοστό δεν μπορεί να εξηγηθεί. Εξάλλου ο κύριος Λίτρας λέει ότι χρειάζεται μία μελέτη για να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι ακριβώς. Καλά, οι λοιμώξεις είναι θέμα. Το ξέρουμε. Δεν λέει κανένας ότι δεν είναι δηλαδή, θέμα. Αλλά δεν για, προσέξτε είναι κάτι, θέμα, είναι για θέμα. Προσέξτε κάτι. Ο φόβος έχουμε 64% υψηλότερη θνητότητα στην επαρχία. Πράγμα. Τι γίνεται στην επαρχία? Έχουμε περισσότερες λοιμώξεις στην επαρχία από ό,τι έχουμε στην Αθήνα. Βεβαίως, λοιπόν, είναι ελλείψη προσωπικού, δεν είναι? Κύριε Φλεύρη, δεν σας διέκοψα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Ούτε εγώ σας διέκοψα. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε εδώ με την απόλυτη κυβερνητική αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Είναι απολύτως λανθασμένη μια επιλογή να γυρίσουμε τη συζήτηση στον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη είναι στο 80%. Εντάξει, λυμμένο είναι αυτό. Άρα έχει λυθεί. Μόνο στους γιατρούς υπάρχει. Αυτό που. Όχι, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πανδημία στη χώρα μας? Κατά την περίοδο της υπουργίας του κυρίου Πλεύρη έχουμε 19.000 περίπου νεκρούς. Στο σύνολο πλησιάζουμε τις 34.000. Είμαστε σε σχέση με όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης στην πρώτη θέση σε νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του αποτελεί στοιχείο της κυβερνητικής αποτυχίας. Το καταλαβαίνετε ότι έχουμε περισσότερες νεκρούς ανά εκατομμύριο. Επιτρέψτε μου να πω από πού. Από την Ιταλία, Μπέργαμο, περισσότερους νεκρούς από το Βέλγιο. Περισσότερους νεκρούς από την Ισπανία. Πάμε και που σε άλλα θέματα. Έδειχνε η κυβέρνηση και έλεγε ευτυχώς που δεν έχουμε γίνει η Ισπανία. Να απαντήσω. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε. Πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα. Να σας πω λίγο τα υπουργεία μου για να απαντήσω. Τη πολιτική στην οποία βλέπει και η κυβέρνηση. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Τζανακόπουλο, επί τη ευκαιρία. Λοιπόν, μπορώ να απαντήσω. Μισό υπουργέ. Μισό λεπτό και θα απαντήσω συνολικά. Θέλω ένα σχόλιο. Τώρα παρένθεση κάνω για αυτό που έγινε χθε στην Πανεπιστημιούπολη. Γιατί είναι και το πρώτο θέμα στα δελτία.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εσείς είστε υπέρ του. Μπήκε η αστυνομία. Βγάλαν φοιτητές. Πήγα καταγγέλλατε την αστυνομία ότι μπήκε μέσα. Ότι... Εσείς τι λέτε. Και για τον τρόπο που έγινε η επιχείρηση. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο είδα, ας πούμε, ήταν σπασμένες πόρτες φοιτητών, ήταν ένα γιουρούσι, ας πούμε, της αστυνομίας, το οποίο δεν νομίζω ότι είχε, ότι επιβαλόταν από οποιαδήποτε επιχειρησιακή ανάγκη. Νομίζω ότι είναι περισσότερο μια επιχείρηση έτσι, επίδειξης αυταρχισμού και κατατρομοκράτησης, όμως νομίζω ότι καλύτερα να κλείσουμε τη μία συζήτηση και μετά να περάσουμε στις υπόλοιπες, διότι θα γίνει λίγο... Εντάξει, ναι, θα τελειώσουμε και δεν έχουμε πει καθόλου για αυτό. Όμως ότι οι εικόνες αυτές, ας πούμε, με τα γιουρούσια της αστυνομίας... Συγγνώμη, είχε και εμπόρους ναρκωτικών μέσα όμως, ξέρετε, είναι αυτό... Καλά, πιάσανε κανέναν εμπόρο ναρκωτικών. 22, και βέβαια. 22 εμπόρους ναρκωτικών. Πιάσανε, 22 άτομα, δεν ξέρουμε τι είναι. Όλοι έτσι λέει η αστυνομία. Έτσι λέει η αστυνομία. Όταν σε σημασμένοι, κακοποιεί και τα λοιπά. Πιάσανε και ένα αστυνομικό που ήταν... Και μια δόκιμη αστυνομικό. Θα τα δούμε αυτά. Υπουργέ μου, έλα. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα σε αυτά που είπε. Πρώτα απ' όλα, ως προς τις κλίνες μεθ που έγιναν, το σύνολο των κλινών μεθ που έγιναν, που αριθμούν στις 1.305 από τις 550, όλες στελεχώθηκαν στον απόλυτο βαθμό. Και γιατί πεθαίνανε 97,7, κύριε Πλεύρη. Κύριε Τζανακόπουλε, πριν διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας διακόψατε. Όχι, γιατί πεθαίνανε. Δεν σας διακόπτω. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Γιατί πεθαίνανε τότε οι άνθρωποι. Μάλλον δεν θέλετε να ακουστώ. Ναι, πρώτη ανακρίβεια που είπε ο κύριος Ανακόπουλος. Είπε ότι δεν είχαν στελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές. Στις ΜΕΘ, δεν λέω σε όλο το σύστημα, στις ΜΕΘ τηρήθηκε απόλυτα η αναλογία νοσηλευτών και γιατρών παντού. Άρα είχαμε από 550 κλίνες με 1.305 με 200 του ιδιωτικού τομέα, όλες ήταν στον απόλυτο βαθμό στελεχωμένες. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Λύτρας για να γίνει μελέτη για τις αιτίες θνητότητας, που τα ποσοστά, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, δεν είναι μόνο για όσους νοσούσαν από COVID, είναι για όσους έχουν διασωληνωθεί για οποιαδήποτε αιτία, έγινε από τον ΕΟΔΗ και συνεχίζει να γίνεται και συνδυάζεται με αυτό το οποίο σας λέω, γιατί ο ΕΟΔΗ βλέπει φάκελο-φάκελο τον κάθε θάνατο και που υπήρξε λίμωξη. Και ναι, λοιπόν, στα περιφερειακά νοσοκομεία παρατηρείται ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, φέρνω για παράδειγμα το Αγρίνιο που πιο πριν είχε φτάσει να έχει σε μια περίοδο και 100%, συνδυάζεται απόλυτα με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Κύριε Τζανακόπουλε, δεν άνοιξα εγώ το θέμα των εμβολιασμών. Αναγκάστηκα να απαντήσω γιατί το πρωί, και σας παραπέμπω στο Twitter, ο κύριος Πολάκης κάνει ανάλυση ότι από τη μελέτη του Λύτρα βγαίνει ότι ο εμβολιασμός δεν έπαιξε ρόλο. Και ο κύριος Λύτρας το απαντάει με ένα σχεδιασμό. Πάμε και στο επόμενο θέμα. Μην το μονοπολίσουμε εκεί, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Πολάκης είπε γιατί έχουμε τόσους θανάτους αφού εμβολιαστήκαμε. Πέτυχε και αυτό. Και του απαντάει ο κύριος Λύτρας κάτι που πρέπει να το πούμε. Ότι ο εμβολιασμός έχει ρόλο να μην διασωληνωθεί ο άλλος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Πάμε, σας παρακαλώ, και στο θέμα. Εντάξει, κάποια στιγμή όμως δείχνουν ότι 40.000 νεκρούς στην πλάτη σας. Καλύτερα να κρατάτε λίγο πιο χαμηλούς τόνους και μια πιο αυτοκριτική διάθεση. Κύριε Τζανακόπουλε, έχετε 19.000 νεκρούς. Είστε πρώτοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας παραπέμπω στα εξής για να μην λέτε ανακρίβες και εδώ. Διάθεση, κύριε Πλεύρη. Σας παραπέμπω για να μην λέτε ανακρίβες και εδώ. Καλά, παραπέμψτε μου όπου θέλετε. Υπερβάλλουσα θνητότητα. Μισό λεπτό, κύριε Στάθη, δεν μ' αφήσετε να τελειώσω. Να μου λέγατε... Ολοκληρώστε να πάμε και σε άλλα θέματα. Κύριε Πλεύρη, ζητήστε. Μα για να ολοκληρώσω πρέπει να με αφήσει ο κύριος Τζανακόπουλος, γιατί τον ενοχλούν αυτά που ακούει. Και να είστε πρώτοι στην Ευρώπη. Δεν είπα, κύριε Τζανακόπουλε. Κύριε Τζανακόπουλε, εγώ δεν λέω ποτέ ότι για όλα οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, η ατομική ευθύνη... Κύριε Τζανακόπουλε, τελειώσει γιατί, ναι, έλα. Ολοκληρώστε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Τζανακόπουλε, ποτέ δεν λέω ότι γίναν όλα καλά. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι γίνεται μια μάχη με συγκεκριμένες δυνατότητες που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια μάχη έγινε 3 χρόνια που ήσασταν παντελώς απόντες. Ελάτε τώρα, υποκατάρρευση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας σας. Μην προκαλείτε, κύριε Πλεύρη. Και αυτό που είπε ο κύριε Τζανακόπουλε. Πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε και τα άλλα θέματα. Δεν χρειάζεται να προκληθείτε. Δεν προκαλείτε εμένα. Τον κόσμο που σας ακούει προκαλείτε. Κύριε Τζανακόπουλε,
να μπουν μέσα, να μπείτε μέσα, να δείτε την υπερβάλλουσα θνητότητα ότι η χώρα μας είναι 12 στις 27 χώρες. Λοιπόν, και επειδή αναφέρετε συνεχώς στους 19.000 νεκρούς, να σας απαντήσω 33 στο σύνολο, 19 ότι τα κρούσματα τα οποία υπήρξαν, τα κρούσματα τα οποία υπήρξαν τον τελευταίο χρόνο που είμαι υπουργός είναι 4 εκατομμύρια. Τον προηγούμενο χρόνο τα κρούσματα ήταν 400.000. Προφανώς όταν έχει πολλά κρούσματα και πανδημία. Δεν πρόκειται να το εξαντλήσουμε, κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ότι ήσασταν ένα κόμμα που δυναμητήσατε τον εμβολιασμό βγάζοντας μπροστά τον κύριο Πολάκη. Και από τον εμβολιασμό έχουν σωθεί 40.000 συμπολίτε μα, κύριε Τζάκοπλε. 40.000 συμπολίτε μα. Και εσεί πηγαίνατε με τον κύριο Πολάκη και έπρεπε να βγει. Λοιπόν, εντάξει. Σήμερα μια ανατελεία στο θέμα. Κύριε Τζάκοπλε, σήμερα ακόμα και σήμερα ο κύριο Πολάκη δυναμητίζει τον. Σταματήστε πια να το κάνετε αυτό. Αυτό δεν είναι συζήτηση. Λοιπόν, προκαλείτε τον κόσμο που σας ακούει. Εσείς παρεβαίνετε πάνω. Έχετε 33.000 νεκρούς και μας λέτε για τον κύριο Πολάκη. Σας θέλει ο κύριος Πολάκης. Κύριε Τζανακόπουλε, ζητήστε μια συγγνώμη επιτέλους. Πρώτη στην Ευρώπη, στο σύνολο των νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων. Και προσπαθείτε εδώ τώρα να ρίξετε την ευθύνη στον κύριο Πολάκη, κύριε Πλεύρη. Μη λέτε ανακρίβειες. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα βγάλουμε ακρίβειες. Δεν πρόκειται. Δεν θα βγάλουμε ακρίβειες. Υπουργέ, κάνε μου ένα σχόλιο και εσύ για αυτό που έγινε. Ναι, με δυσκολεύετε πάρα πολύ όμως, γιατί με έχετε διαδικτυακά και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να παρεμβαίνετε εσείς και εγώ δεν ακούω. Με χαρά μας θα σας στέλνουμε στο στούντιο, κύριε Υπουργέ. Ναι, με χαρά μας. Περίμενα ότι θα μπορώ να ολοκληρώσω μια φράση πριν πάρει κάποιος. Μα την ολοκληρώσατε. Μετρήστε τον χρόνο. Μέτρησε τον χρόνο. Όταν κλείσει η εκπομπή, να μετράτε και στον χρόνο τις παρεμβάσεις που έχω. Μέτρησε τον χρόνο και τα ξαναλέω. Ακουστήκατε παρκώς και δύο. Εμένα μου φτάνουν δύο λεπτά, αρκεί να μπορώ να πω τη φράση μου χωρίς να διακόπτω. Κύριε Υπουργέ, ακουστήκατε και οι δύο επαρκώς κατά τη γνώμη μας. Νομίζω ότι ακουστήκατε και οι δύο με τα επιχείρηματά σας. Πάμε ένα σχόλιο, σας παρακαλώ, και για το θέμα το χθεσινό με την πανεπιστημιακή, με τα πανεπιστήμιο, με την ιστορία που βρήκαν ναρκωτικά, όπλα, αλεξίσφαιρα μέσα στο πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν αντιδράσεις. Κάποιοι φοιτητές λένε. Προφανέστατα και το πανεπιστήμιο και οι φοιτητικές εστίες υπάγονται στην ελληνική νομοθεσία και στους νόμους που διέπουν τα ναρκωτικά και τα όπλα. Όταν κάνει λοιπόν μια επιχείρηση αστυνομία και βρίσκει ναρκωτικά και όπλα, προφανέστατα εκεί πέρα όλοι θα πρέπει να πούν ορθώς πήγε η αστυνομία. Και με συγχωρείτε, επειδή και εγώ έχω υπάρξει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν νομίζω ότι κάποιος πέφτει από τα σύννεφα όταν ακούει ότι σε χώρους όπως ήταν οι φοιτητικές εστίες υπάρχουν ναρκωτικά, διότι μέχρι σήμερα υπήρχε μία, αν θέλετε, ιερή κατεύθυνση ότι εκεί πέρα όπου είναι φοιτητικός χώρος, ακόμα και όταν γίνεται ένα έγκλημα, δεν μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία. Να συζητήσουμε 1.002 πράγματα και να αντιπαρατεθούμε για θέματα, αν θέλετε, πανεπιστημιακές αστυνομίας, οτιδήποτε. Αλλά στο αυτονόητο ότι αν υπάρχει πληροφορία για ναρκωτικά, πρέπει να μπει η αστυνομία για να πιάσει τα ναρκωτικά και αυτούς που τα διακινούν, εκεί με συγχωρείτε, δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Μάλιστα. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου, κύριε Καμπούρη, κανένας δεν το αρνείται αυτό. Και ούτως ή άλλως, το νομικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε και πριν την κατάργηση του ασύλου από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας, επέτρεπε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Άρα, νομίζω ότι παρέγινε. Νομίζω με τον εισαγγελέα έγινε και τα λοιπά. Δεν είπε κανένας τίποτα. Για τον τρόπο που έγινε η επιχείρηση, κύριε Πλεύρη, όπου εδώ ακούσαμε και τον κύριο Τζανακόπουλο, ακούσαμε και φοιτητές, ότι μπήκε η αστυνομία μέσα, σπάγε πόρτες κτλ. Έχετε κάτι να μας πείτε, ένα σχόλιο. Εγώ έχω να σας πω ότι βρέθηκαν προϊόντα εγκλήματος. Εγώ δεν ξέρω αν επιβαλόταν από κάποια επιχειρησιακή ανάγκη. Αυτό είπα. Πολύ σωστά έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αφού βρέθηκαν. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, διότι μαθαίνουμε ότι έχετε συνάντηση και πρέπει να σας απαλλάξουμε από την αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.